Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι αλλεργικό στον βάρβαρο νεοφιλελευθερισμό, στον απάνθρωπο μισοταξισμό, στον καταστροφικό νεοταξισμό, αλλά και σε κάθε μορφή βίας, αυταξισμού και αδίκου, από όπου και προέρχονται. Ένας και ένας όλοι τους. Διαλεκτοί. Ναι, για τους νέους υπουργούς του Μητσοτάκη λέω. Ο ένας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, μας αποκαλεί απογόνους των Οθωμανών. Ο άλλος, που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία επειδή χρεοκόπησε τη χώρα, θέλει να απολυθούν 300.000 περιττοί δημόσιοι υπάλληλοι για να γλιτώσουμε, λέει, 300 δισεκατομμύρια. Στην ουσία δηλαδή να λείψουν αυτά τα χρήματα από την αγορά. Και ένας τρίτος, στα νιάτα του, πριν 20 χρόνια, είχε προπυλακίσει πρίτανη πανεπιστημίου. Δημήτρης Κερίδης, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος στις οθόνες σας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει, τουλάχιστον ιστορικά. Ένας λαός μπορεί να αλλάξει το μέλλον, δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν του. Με το παρελθόν του. Είμαστε παιδιά των Οθωμανών. Όπως οι Έλληνες, έτσι και οι Σκοπιανοί, όπως και όλοι, είναι τεχνητά έθνη και δημιουργούνται από πολιτική παρέμβαση, πιστεύουμε ότι όλα τα έθνη είναι τεχνητά. Και να σφαγιάζονται και μάλιστα στην καρδιά της Ευρώπης. Και αν θέλετε να το πω λίγο κοινικά, εδώ δεν μιλάμε για μια σφαγή σε ένα μακρινό μέρος, κάπου στα βάθη της Αφρικής, με αλόθρησκους, αλλά για. Να το πω τελείως κοινικά, ξέρω ότι ακούγεται πολιτικά ανορθόδοξο, αλλά δυστυχώς και αυτό μετράει. Χριστιανούς λευκούς Ευρωπαίους που είναι από εμάς. Εάν υποθέσουμε ότι το κράτος μας έχει 300.000 υπαλλήλους, περισσότερους από όσους χρειάζεται. Εάν δεχτούμε ότι αυτός ο αριθμός είναι σωστός και δεχτούμε επίσης το αδιαφυσβήτητο ότι ένας υπάλληλος στα 35 χρόνια που υπηρετεί ή αν βγει πρόωρα στη σύνταξη με τη σύνταξή του με τις παλιές αμοιβές μιλάω έτσι, τους 14 μήνες και όλα τα υπόλοιπα σύντσι τα πάντα κοστίζει 1.000.000 ευρώ. Λοιπόν 300.000 υπάλληλοι στα τελευταία 35 χρόνια κοστίζουν 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Καραμαλής μαζί με τον υπουργό του Σαμαρά που είχαν οδηγήσει την Ελλάδα στη χρεοκοπία απελευθερώθηκαν και διασώθηκαν από τον Γιώργο Παπανδρέου τότε, ο οποίος δεν απέτησε από τη Βουλή να ψηφιστεί η σύμβαση με 180 ψήφους, όπως λέει και το Σύνταγμα στο κάτω-κάτω. Και έτσι έδωσε την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά να διασωθούν. Να διασωθούν και να ξεκινήσουν έναν αντιπασοκικό, αντιμνημονιακό και αντιευρωπαϊκό αγώνα επί δύο χρόνια. Να αντιμετωπίσει τη χρεοκοπία της χώρας την οποία οδήγησε η Νέα Δημοκρατία. Είχε απέναντί του τον Σαμαρά, ο οποίος επί δύο χρόνια αντιπολιτευόταν σκληρά, αντιμνημονιακά. Συνέχεια, δύο χρόνια μετά, ο κύριος Σαμαράς υιοθέτησε απολύτως την πολιτική του Πασόκ. Την υιοθέτησε απολύτως την πολιτική του Πασόκ, αφού νωρίτερα μας είχε φλωμώσει με τρία ζάπια ψέματα και όλα αυτά τα οποία έλεγε εκεί. Και φτάσαμε τώρα στο σημείο, αυτοί που πολέμησαν το Πασόκ ως κυβέρνηση και υιοθέτησαν την πολιτική του στη συνέχεια και αυτοί κυβερνώντας. Τελικά αυτοί να εισπράττουν ένα όφελος και το Πασόκ να εισπράττουν το κόστος. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κατσαφάδος, που το 2003 ψέκασε με υγρό πυροσβεστήρα τον πρίτανη της σχολής του, Βασίλη Μπένο, για να του υφαρπάξει έγγραφα που τον αφορούσαν, τοποθετήθηκε υφυπουργός προπό προστασίας πολίτη, προφανώς για να μας προστατέψει από παραβατικούς, κακοποιούς και καθημερινά φαινόμενα βίας. Ο βάρβαρος νεοφιλελευθερισμός χτυπάει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, μια ολόκληρη κομμόπολη έχει ξεσηκωθεί εναντίον της κατασκευής ενός πραγματικά τεράστιου κινέζικου εργοστασίου κατασκευής μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επειδή βλέπουν να καταστρέφεται το περιβάλλον. Το θέμα ανέδειξε η ελληνική εκπομπή της γερμανικής Deutsche Welle. Στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας διεξάγεται μια έντονη συζήτηση σχετικά με την τοποθεσία ενός εργοστασίου μπαταριών. Στο εργοστάσιο του κινέζικου κατασκευαστή CATL πρόκειται να παραχθούν μπαταρίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένης της Mercedes-Benz. Όμως οι κάτοικοι της περιοχής αντεπιτίθενται επειδή φοβούνται μια περιβαλλοντική καταστροφή. Η κυβέρνηση από την άλλη βλέπει την επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κινέζικη εταιρεία ως αναγκαιότητα για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την ασφάλεια των θέσεων εργασίας. Δεν θα ενδώσουμε. Στα πρόστια του Ντέμπρετσεν οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι και απογοητευμένοι για την κατασκευή ενός τεράστιου κινέζικων συμφερόντων εργοστασίου μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα. Θα μολύνει πολύ το περιβάλλον και κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή.
Η ομάδα πίσω από τη διαμαρτυρία είναι οι μητέρες κατά του εργοστασίου μπαταριών. Μια συμμαχία μητέρων που ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία. Η Μάριαν Μπύρο είναι μία από αυτές. Βγαίνει στους δρόμους για τα παιδιά της, όπως λέει. Σχεδιάζαμε να ζήσουμε εδώ ολόκληρη τη ζωή μας. Τώρα όμως ανησυχούμε για την έλλειψη νερού, για το τι θα επιτρέψουν να μπει στα υπόγεια ύδατα, γιατί τότε δεν θα μπορώ πλέον να πιστέψω ότι αυτό που αγοράζω από τους τοπικούς παραγωγούς είναι πραγματικά βιολογικό. Το Ντέμπρετσεν στην Ανατολική Ουγγαρία είναι προπύργιο της κυβέρνησης. Αλλά πολλοί εδώ που υποστηρίζουν τον κυβερνών κόμμα Φιντές, όπως η Μάριαν, αισθάνονται απογοητευμένοι. Μας δείχνει πόσο κοντά θα είναι το εργοστάσιο σε κατοικημένες περιοχές. Καλύπτοντας τουλάχιστον 220 εκτάρια, το μέγεθος περισσότερων από 200 γηπέδων ποδοσφαίρου, το εργοστάσιο μπαταριών πρόκειται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Η αυξανόμενη εδραίωση της Κίνας στην Ουγγαρία δεν αποτελεί έκπληξη. Αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας πολιτικής του Όρμπαν να προσανατολιστεί ανατολικά. Θέλει να προωθήσει την Ουγγαρία ως κόμβο για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και η Ουγγαρία έχει σήμερα μεγάλη ανάγκη από επενδύσεις, καθώς παλεύει με τον πληθωρισμό, το αδύναμο νόμισμα και τις μειωμένες επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αντιστάσεις για το εργοστάσιο άρχισαν να αυξάνονται μετά την ξηρασία του περασμένου έτους που στέγνωσε αυτή η λίμνη κοντά στο εργοτάξιο. Το νερό επέστρεψε προς το παρόν, αλλά οι περιβαλλοντολόγοι ανησυχούν. Όσο περισσότεροι καταναλωτές έρχονται σε αυτή την περιοχή, όσο περισσότερο επεκτείνονται οι βιομηχανικές δυνατότητες, τόσο πιο γρήγορα αυξάνεται η ανάγκη για νερό και αυτό θα επιδεινώσει την κατάσταση. Το νερό δεν έρχεται από μόνο του. Το νερό προέρχεται μόνο από τις βροχοπτώσεις. Στην Ουγγαρία η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει τόσα πολλά εργοστάσια μπαταριών που θα μπορούσαν να παράγουν το 1/5 των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η Ουγγαρία θα παράγει μπαταρίες για τόσους πολλούς ανθρώπους που είναι 8 με 10 φορές περισσότεροι από το σημερινό πληθυσμό της Ουγγαρίας. Η τοπική κυβέρνηση του Ντέμπρετσεν αρνήθηκε το αίτημά μας για συνέντευξη σχετικά με την περιβαλλοντική σκοπιμότητα του εργοστασίου μπαταριών. Επισήμως όμως έχει εγκριθεί η πρώτη φάση της κατασκευής. Για τη Μάριαν είναι ξεκάθαρο ότι εάν το εργοστάσιο δεν σταματήσει, θα πουλήσει το σπίτι της και θα φύγει. Ποια Ελλάδα 2.0 καλέ. Ούτε στο Κονγκό δεν συμβαίνουν αυτά. Σε εκλογικά κέντρα της Μυτιλίνης, οι μισοί από τους 2.000 ψηφοφόρους έχουν αποδημήσει εισκύριον. Τι έλεγες πριν για τους εκλογικούς καταλόγους και τα προβλήματα που έχουμε εκεί? Βρήκε ο Γιάννης Σινάνης στη Μυτιλίνη εκλογικό κέντρο, στο οποίο στους εκλογικούς καταλόγους του οι μισοί δεν είναι πια στη ζωή. Θα πρέπει να σας πω ότι όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στη Λέσβο, είναι στις παραλίες. Το ίδιο είχε γίνει και στις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής, της Κυριακής της πρώτης της εκλογικής διαδικασίας. Το απόγευμα έπεσε ο πολλής κόσμος, έτσι πιστεύουμε ότι θα γίνει και σήμερα. Όμως, εγώ βρίσκομαι εδώ σε 4 εκλογικά κέντρα, το 178, 179, 180 και 181, γιατί κανονικά έπρεπε να είχαμε σύνδεση παράλληλη με την Άξο, να παραγγείλουμε Γιώργο και Μαρία το τραγούδι «Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί». Έλα εσύ Γιάννη τώρα τέτοια μέρα. Γιατί τι έγινε εκεί? Black humor, διότι εδώ πέρα υπάρχουν, σε αυτά τα εκλογικά τμήματα είναι περισσότεροι, πάνω κάπου 2.200 εγγεγραμμένοι. Είχα κάνει live, παιδιά, ακούστε την χρονολογία, όταν ήταν οι συνάδελφοί μας ο Καμπουράκης και ο Οικονομέας στο Μέγκα πριν κλείσει, και τότε είχε κάνει και παρέμβαση ο κύριος Κακλαμάνης, γιατί είχε πει ένα σωρό οι οποίοι είχαν γεννηθεί το 1900 μέχρι το 1910. Μην πας μακριά, Γιάννη. Προηγουμένως δίναμε τα στοιχεία. Τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει το Υπουργείο Ιστορικών είναι στους εκλογικούς, άκουσε με Γιάννη, είναι στους εκλογικούς καταλόγους 65.000 άτομα που είναι άνω των 110 ετών. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, έχω δίπλα μου Γιώργο και Μαρία την συνεργάτηδά μου, η οποία έκανε έναν πρόχειρο έλεγχο εδώ. Καλημέρα, στα εκλογικά τμήματα, και να σας διαβάσει εντάξει μια λίστα εδώ το τι γίνεται εδώ σε αυτά τα εκλογικά τμήματα. Το 178 εκλογικό τμήμα, από τους 500 εγγεγραμμένους, 250 είναι γεννημένοι μεταξύ 1907-1916. Στο 179, από τους 600, οι 210 είναι μεταξύ 1900 και 1907.
στο 180 από 567 εγγεγραμμένους, 280 γεννημένοι, 1900 με 1908. Ναι. Προσέξτε, εδώ τώρα μιλάτε για ηλικίες, Γιάννη μου, από 117 χρονών μέχρι 107 ο μικρότερος. Γι' αυτό συζητάμε. Άρα η αποχή, Μαρία και Γιώργο, που η αποχή... Μας το έλεγε αναλυτικά προηγουμένως, Γιάννη μου, ναι, και ο κύριος... Και ο κύριος Δημιώτης. Η αποχή, όπως καταλαβαίνετε, που διάφορα. Αυτό μας έλεγε. Αυτό μας έλεγε. Δεν είναι πραγματική. Έτσι. Τώρα πες μας για τη συμμετοχή εσύ τώρα εκεί. Έρχεται ο κόσμος. Ψηφίζει. Αυτοί που είναι από τη Λέσβο και θα έπρεπε να έρθουν στη Λέσβο, ήρθαν. Βεβαίως. Τα πλοία ερχόντουσαν τις τελευταίες ημέρες γεμάτα. Κάτσε, με τι. Με ανθρώπους που ερχόντουσαν να κάνουν διακοπές και ψήφισαν στην Αθήνα ή με Λέσβιους που ερχόντουσαν στη Λέσβο για να ψηφίσουν. Όχι, εγώ μιλάω για τα πλοία που ερχόντουσαν από την Αθήνα, από τον Πειραιά συγκεκριμένα, για να έρθουν εδώ για να ψηφίζουν. Εδώ επίσης αυτά τα εκλογικά κέντρα που είναι πίσω μας, θα πρέπει να σου πω ότι ψηφίζουν και τα στρατευμένα μας νέα τα οποία υπηρετούν εδώ, όπως και διάφορα άτομα που δουλεύουν, δηλαδή τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται ελιμένα εδώ, έρχονται και ψηφίζουν σε αυτά τα εκλογικά κέντρα. Η ψήφος στη Μυτιλίνη συνδυάζεται απαραίτητα με Ουζάκη. Δεν πιστεύω να γυρνάνε σπίτι απευθείας. Ναι, Μαρία, αυτή η ερώτηση ήταν εκ του... Ρητορικό είναι το ερώτημα. Να σου πω, άκουσε με. Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε επίσης, Γιώργο και Μαρία και Γιώργο, είναι ότι ξαφνικά τα μέλη των επιτροπών, των εφορευτικών επιτροπών, αρρώστησαν όλα. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί τώρα στα καλά καθούμενα οι μισοί Έλληνες να αρρώστησαν και να μην προσέρχονται στο καθήκοντά τους. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Το θέμα είναι κρίμα.